Ismene. Αδερφούλα μου, υπάρχει άραγε καμιά κατάρα από την κληρονομιά του πατέρα μας του Ιδίποδα που να μην την έστειλαν ακόμα οι θεοί στη ζωή μας. Με την ανίδα πόνο, πίκρα, ντροπή, ατιμία, τίποτα που να άλυψε από τις δικές σου και από τις δικές μου συμφορές. Τώρα τι είναι αυτό πάλι που λένε πως διακήρυξε πριν από λίγο σε όλη την πόλη ο βασιλιάς ο Κρέον? Ξέρεις τίποτα? Άκουσες ή δεν πήρες είδηση τι εχθρική πράξη ετοιμάζει για τους πολύ αγαπημένους μας νεκρούς? Τους πολύ αγαπημένους μας? Εγώ τουλάχιστον, Αντιγόνη, δεν άκουσα ούτε καλό ούτε κακό από τη στιγμή που χάσαμε τα δύο τα αδέλφια μας. Που αλλού σκοτωθήκανε μέσα σε μια μέρα. Και αυτή τη νύχτα, αφού του έφυγε και χάθηκε ο στρατός του Άργους, δεν ξέρω τίποτα για να χαρώ ή να λυπηθώ παραπάνω. Καλά το ξέρω. Γι' αυτό σε φώναξα έξω από τις πύλες, για να μ' ακούσεις μόνο εσύ. Μα τι τρέχει? Φαίνεσαι αναστατωμένη για αυτό που θέλεις να μου πεις. Δεν το έμαθες πως... Ο Κρέον τιμάει μεταφεί τον έναν από τους δυο μας αδερφούς και τον άλλον τον ετοιμάζει. Για τον Αιτεοκλή σωστά λένε πως πρόσταξαν να τον θάψουν με όλες τις νεκρικές τιμές. Για το κουφάρι του αξιολείπητο του Πολυνίκη είπαν πως διαλάλησε σε όλο τον κόσμο να μην το σκεπάσουν με χώμα. Ούτε να το μυρολογήσουν. Να τα αφήσουν άταφο και άκλαυτο. Να το χαρούνε τα όρνια που τριγυρίζουν για ψοφίμι. Και όποιος τολμήσει να παρακούσει την προσταγή του θα θανατωθεί με δημόσιο λιθοβολισμό. Μάθε τα λοιπόν αυτά. Και τώρα θα δείξεις αν είσαι άξια της γενιάς σου. Ή αν θα την τροπιάσεις. Δυστυχισμένη. Αν τα πράγματα φτάσανε όσα με εκεί, εγώ έτσι κι αλλιώς τι μπορώ να σου κάνω παραπάνω? Σκέψου αν θα βοηθήσεις και αν θα συνεργαστείς. Σε τι τρέλα? Τι έβαλες στο μυαλό σου? Να θάψουμε μαζί το νεκρό. Αλίμονό μας. Τώρα που απομείναμε μόνο οι δυο μας, σκέψου τι τέλος κακό θα βρούμε να ψηφίσουμε την προσταγή και την εξουσία του βασιλιά. Πρέπει να νιώσεις πως γεννηθήκαμε γυναίκες και δεν μπορούμε να τα βάζουμε μάντρες. Ο βασιλιάς είναι πιο δυνατός από εμάς. Και ας σκύψουμε το κεφάλι και σε αυτά και σε χειρότερα. Εμένα, ας με συγχωρέσουν οι νεκροί αν αναγκάζουμε να υποταχθώ στη βία. Μα δεν θα παρακούσω αυτούς που μας εξουσιάζουν. Είναι ανόητο να κάνεις πράγματα που ξεπερνούν τη δύναμή σου. Ούτε κι αν μπορούσα να σε προστάξω. Ούτε κι αν το ήθελες ακόμα θα νιώθα χαρά τώρα πια να έρθεις μαζί μου. Πίστευε λοιπόν ότι καταλαβαίνεις. Εγώ εκείνον θα πάω να τον θάψω. Και εσύ αν το νομίζεις σωστό, περιφρόνησε τα ιερά και τα όσια. Δεν τα περιφρονώ. Μα είμαι γεννημένη αδύνατη για να τα βάλω με ολόκληρη πολιτεία. Αυτά είναι προφάσεις. Αλλημονό σου, δυστυχισμένη, τρέμω για σένα, ναι. Μην νοιάζεσαι για μένα, ναι. Τη δική σου ζωή κοίταξε να εξασφαλίσεις. Αφού το θέλεις έτσι πήγαινε. Μα ξέρω το πως είσαι τρελή. Μα αληθινή αδελφή για τον αδελφό σου.